προεκλογική ομιλία του υποψηφίου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κυρίου Αλκιβιάδη Στεφανή, εδώ στη Μυτιλήνη. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή γιορτή που σηματοδοτεί την κοινή προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Από εδώ, από αυτό το εμβληματικό κτίριο της Μυτιλήνης, όλοι μαζί έχουμε όραμα να διασπείρουμε μία νέα δυναμική, σύμφωνα και με το όνομα του συνδυασμού μας, και να δημιουργήσουμε μία νέα πνοή ανάπτυξης, μία σχέση εμπιστοσύνης και δημιουργικότητας με όλους τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου. Ας απολαύσουμε αυτή τη γιορτή, έχοντας τα κινητά μας απενεργοποιημένα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να είναι μαζί μας σε αυτή την τόσο σημαντική βραδιά ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου, τέος υπουργός, τέος Β' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και βουλευτής νομού Λέσβου. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος και γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Παρακαλείται ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου να προσέλθει στο βήμα για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα, καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε για την μεγάλη νίκη της περιφέρειάς μας. Έχουμε εδώ κοντά μας τον γραμματέα του κόμματός μας, ο οποίος έδωσε μια νέα πνοή στο κόμμα, τον Μαρινάκη τον Παύλο. Τον υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και όλοι είμαστε εδώ μαζί με τους πρώην βουλευτές μας, τον Παύλο του Βογιατζή. Τον Γιάννη του Γιαννέλη. Πρέπει να σας πω, αγαπητοί μας καλεσμένοι, ότι αυτοί εδώ που είναι σήμερα, αυτοί είναι που μετέτρεψαν το κόκκινο νησί σε μπλε νησί και θα είναι συνέχεια μπλε νησί. Το αναπτυξιακό έργο που ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα νησιά μας και ειδικά για τη Λέσβο, πρέπει να συνεχιστεί με την συνδρομή μιας νέας περιφερειακής αρχής, η οποία θα χρησιμοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία προσφέρει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όσο και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αναφέρομαι στο ΕΣΠΑ και βεβαίως στο Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία δυστυχώς δεν είχαν χρησιμοποιηθεί κατά τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν, ρωτάτε ο κόσμος, υπάρχει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία και να αναδείξει τα νησιά μας και ειδικά τη Λέσβο σε πρωτοπόρο στην ανάπτυξη? Η απάντηση είναι μια. Είναι ο Αλκιβιάδης Στεφανής. Ένας άνθρωπος που κατάγεται από την αγροτική Αγιάσο, που δεν οφείλει σε κανέναν τίποτα, και ό,τι έχει αποκτήσει, όσο ψηλά και ανέβηκε, το πέτυχε με την αξία του. Η πολιτεία τον τίμησε με τον αρχηγό του στρατού μας, αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ο Μητσοτάκης τον κάνει υπουργό, η υπηρεσιακή κυβέρνηση τον κάνει υπουργό. Και δεν τον στηρίζουμε μόνο γιατί είναι επιλογή του Πρωθυπουργού, που είναι η κυρίως επιλογή, αλλά κυρίως γιατί είναι ο ίδιος που αξίζει και ο ίδιος που θα φέρει την...
ενέργειες που θα φέρει την ανάπτυξη μαζί με τα μεγάλα μεγαλόπνοα έργα τα οποία συνεχίζονται στη Λέσβο από την κυβέρνησή μας. Συνδρομή λοιπόν κυβέρνησης και περιφέρειας θα πετύχουμε να αλλάξει ο τόπος. Η Λέσβος αλλάζει και θα αλλάξει περισσότερο με τον Αλκιβιάδη. Να είστε καλά όλοι μαζί ενωμένοι. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτήν την εντυπωσιακή εικόνα την οποία αντικρίζουμε σήμερα εδώ στη Μυτιλίνη, στο Βόρειο Αιγαίο. Ένα προσωπικό ευχαριστώ στο στρατηγό μας, σε ένα καλό φίλο, τον Αλκιβιάδη τον Στεφανή. Είμαι πολύ περήφανος. Έχω τη δυνατότητα να είμαι και εγώ σήμερα μαζί του και μαζί σας σε αυτή την πολύ, πολύ σημαντική ημέρα και την πολύ σημαντική ομιλία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ και καλέ φίλε, κύριε Γενικέ, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κύριε Διοικητά της Υγειονομικής Περιφέρειας, αγαπητά στελέχη, αγαπητέ φίλε Πρόεδρε της ΔΕΠ, Προκόπη Τζιμή, αγαπητές και αγαπητοί νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, φίλες και φίλοι, υποψήφιες και υποψήφοι περιφερειακοί σύμβουλοι, και καλή δύναμη και καλή επιτυχία και σε εσάς. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά και δεν χρειάζεται να μείνω σε αυτά τα οποία είχα ετοιμάσει. Θα σας πω ότι εδώ και περίπου 100 μέρες που έχω την τεράστια τιμή και ευθύνη μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, να εκπροσωπώ την κυβέρνηση, μπορώ να σας πω ότι αντιλαμβάνομαι πολύ περισσότερο την εντολή και την ευθύνη αυτού του εκλογικού αποτελέσματος που πετύχαμε σε δύο φάσεις, σε δύο εκλογικές διαδικασίες, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Σε μία περίοδο που μετράμε κρίσεις, μετράμε εισαγόμενα προβλήματα, λέμε συνεχώς τη φράση «Μα τι άλλο θα συμβεί?». Σε μία περίοδο που έχουμε μία αντιπολίτευση που το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να πετροβολάει πολιτικά, να διαψεύδει την ίδια την αλήθεια, να διαδίδει fake news, να είναι τσακωμένη με την πραγματικότητα. Είδαμε σήμερα, για παράδειγμα, τον κύριο Ανδρουλάκη ήρθε στη Μυτιλίνη και τι είπε, ποια ήταν η πολιτική του πρόταση. Καταψηφίστε τις επιλογές του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πολιτική πρόταση. Σε μια εποχή που τα τρακτέρ έδωσαν τη θέση τους σε γαλότσες και φτιάρια, ενώ τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα και είναι εδώ, εισαγόμενα αλλά σημαντικά, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, υπεύθυνο και σημαντικό εσύ να μην παρασύρεσαι από αυτές τις ειρήνες. Και αυτό το παράδειγμα το δίνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν οι άλλοι σε χτυπάνε με ψέματα, με λάσπες, προσπαθούν να μετατρέψουν ένα πρόβλημα που μπορεί να το αντιμετωπίζει και ολόκληρος ο κόσμος σε δικό σου, σε ένα πρόβλημα που δημιούργησες εσύ, εσύ να γυρίζεις το κεφάλι στην αλήθεια, στους πολίτες, να μην κρύβεσαι, να παραδέχεσαι τα λάθη σου και να προσπαθείς να λύσεις τα προβλήματα. Αυτό είναι με λίγες λέξεις αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε όλες και όλοι μαζί και την προηγούμενη τετραετία και αυτή την τετραετία. Μια Ελλάδα η οποία για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ταξίδευε σε όλο τον κόσμο ως αρνητικό παράδειγμα. Μια χώρα η οποία ήταν πρώτο θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα για το χρέος της, το έλλειμμά της, την αντιπολιτισματικότητά της, το γεγονός ότι δεν απορροφούσε τα χρήματα τα οποία έπαιρνε από ευρωπαϊκά προγράμματα, η μία υποβάθμιση μετά την άλλη. Μια Ελλάδα η οποία δεν τιμούσε σε καμία περίπτωση τον κόπο και τον αγώνα όλων ημών και κυρίως όλων ημών από τις μεγαλύτερες γενιές. Μια Ελλάδα η οποία δεν είχε κανένα σχέδιο για τις δικές μας και τις πολύ νεότερες από εμάς γενιές. Είναι προφανές ότι μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια και όσους μήνες ακολούθησαν από τις εκλογές δεν άλλαξαν όλα, δεν λύθηκαν όλα, όμως η εικόνα της χώρας μας είναι εντελώς διαφορετική. Η Ελλάδα αντί να δημιουργεί προβλήματα, λύνει προβλήματα. Η Ελλάδα αντί να ταξιδεύει παγκοσμίως για αρνητικούς λόγους, είναι πρώτη σε ρυθμούς ανάπτυξης, είναι πρώτη σε ρυθμούς μείωσης της ανεργίας. Είναι μια χώρα η οποία στη μεγαλύτερη πληθωριστική κρίση έχει τον τρίτο χαμηλότερο πληθωρισμό. Έχει μια κυβέρνηση που αυξάνει το εισόδημα των πολιτών χωρίς να χρεώνει τα παιδιά και τα εγγόνια σας.
Έχει μια κυβέρνηση η οποία έχει βάλει στον πυρήνα της πολιτικής της την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και την νομιμότητα παντού και χωρίς εξαιρέσεις. Είναι μια κυβέρνηση η οποία αντέστρεψε αυτό που είχαμε συνηθίσει να ακούμε και ένα από τα 10 να κάνει ευχαριστημένος, να τα θυμάστε για ποιους τα λέγανε αυτά, στο ότι ήδη έχει νομοθετηθεί το 50% ενός προεκλογικού προγράμματος. Έχουμε έναν Υπουργό Εργασίας, τον βλέπω εδώ, που κατάφερε να περάσει ένα εργασιακό νομοσχέδιο για τον ιδιωτικό τομέα και να απεργήσουν μόνο οι λίγοι συνδικαλιστές του δημοσίου τομέα. Ακούσαμε επιτέλους να γίνονται πράξεις στη Βουλή, πρωτοβουλίες όπως να μπορεί ένας εργαζόμενος να πάει στη δουλειά του χωρίς να εμποδίζεται. Και αυτό το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Άδωνος Γεωργιάδης, η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε αυτό. Δεν είναι ψέμα, διαβάζουμε στα site ότι εκενώνονται καταλήψεις. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, αλλά δεν ήταν αυτονόητο. Μπαίνουν πρόστιμα σε αυτούς που προσπαθούν να κοροϊδέψουν τους καταναλωτές με εικονικές εκτόσεις, με αδικαιολόγητα κέρδη. Υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Και για να μην κρυφτούμε πίσω από τίποτα, προφανώς τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί. Τα ζείτε, τα βλέπετε, είναι πολλά και πρώτος ο Πρωθυπουργός το είπε, ακόμα και μετά από ένα πολύ μεγάλο και τιμητικό αποτέλεσμα, ότι κανένα εκλογικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει ότι σβήνει την πραγματικότητα. Όμως εμείς είμαστε εδώ. Δεν κρυφτήκαμε, ούτε θα κρυφτούμε. Και ξέρετε γιατί δεν πρόκειται να το κάνουμε. Αύριο η Νέα Δημοκρατία κλείνει 49 χρόνια ζωής. Λίγο πριν φτάσει στα 50. Και πριν μπορούμε να το λέμε μετά από 13 χρόνια πολλών κρίσεων, όχι απλά άντεξε, αλλά μεγάλωσε. Κατάφερε στην πιο δύσκολη περίοδο, μετά από κρίσεις, μετά από 3 μνημόνια, μετά από όλα όσα ζήσαμε και μετά από μια τετραετία με πρωτοφανείς καταστάσεις, να πετύχει κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί μέχρι πρώτην ως ποτέ ξανά. Να επανεκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία με μεγαλύτερο ποσοστό και με μεγαλύτερη διαφορά. Ενώ υπάρχουν τόσα προβλήματα και τα βλέπουμε γύρω μας σε όλο τον κόσμο. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί με τη δύναμη που δώσατε όλες και όλοι εσείς από τις τοπικές μας οργανώσεις, τις νομαρχιακές μας οργανώσεις, αλλά κυρίως από την κοινωνία, τα επιμελητήρια, τους χώρους εργασίας, την καθημερινότητα, δώσαμε τη μάχη χωρίς να κρυφτούμε. Γιατί και στα δύσκολα βγήκαμε με πρώτο τον Πρωθυπουργό μπροστά. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι και το βασικό κριτήριο των επιλογών μας για να φτάσουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές θεωρώ ότι είναι βαθιά πολιτικές εκλογές. Και όταν βγαίνει μια απόφαση, η απόφαση του Προέδρου μας για 13 αποφάσεις στήριξης στις περιφέρειες και στους μεγάλους δήμους, κανείς πιστεύει ότι ο λόγος είναι να βάψουμε και πάλι το χάρτη μπλε. Το ακούω. Είναι σημαντική, σίγουρα να αποτυπώνεται, είναι σημαντικό να αποτυπώνεται η πολιτική κυριαρχία ενός κόμματος. Όμως ξέρετε κάτι, δεν είναι αυτό που μας απασχολεί. Πριν από 3 μήνες, οι πολίτες μας έδωσαν μια ισχυρή εντολή με ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Αποτυπώθηκε η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι αυτός ο λόγος που θέλουμε οι επιλογές μας αυτές σε λίγες ημέρες να δικαιωθούν. Ο λόγος είναι ότι για να μπορείς να κάνεις πράξη τις μεγάλες αλλαγές, πρέπει στην τοπική αυτοδιοίκηση να έχεις συμμάχους. Να έχεις ανθρώπους οι οποίοι να είναι μαζί σου στα μεγάλα, στα σημαντικά και να ζητάνε από σένα, να ζητάνε από την κυβέρνηση να τρέξεις ακόμα πιο γρήγορα σε αυτά τα οποία απασχολούν τους πολίτες. Και επειδή ζούμε στην εποχή που έρχεται ξανά με άλλο ενδεχομένως περιτύλιγμα, αυτή η λογική, αυτή η παρέα της τοξικότητας, της λάσπης και του λαϊκισμού, είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε στις εκλογές το αποτέλεσμα έρχεται μετά από συγκρίσεις. Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο ζητάω, μιλώντας με πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντί σας, ενώπιόν σας, είναι να κάνετε τις συγκρίσεις, να βάλετε δίπλα εικόνες. Πρώτον, να βάλετε δίπλα την εικόνα όλων αυτών των καταστάσεων που ζήσατε με τις δομές της ντροπής, με τις δομές της μόριας, με τους 800.000 παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες να στηβάζονται, μεταξύ αυτών πολλοί και εδώ, περισσότεροι αναλογικά, και
κάποιους να κοιτάνε μόνο να κάνουν επικοινωνιακό σοου για να κερδίσουν λίγες ψήφους στις πλάτες τις δικές σας και στις πλάτες των παιδιών σας. Και δίπλα σε αυτή την εικόνα να βάλετε την εικόνα μιας κυβέρνησης η οποία δεν κρύφτηκε πίσω από το πρόβλημα, το αναγνώρισε και πήρε μάλιστα και μεγαλύτερο μερίδιο από αυτό που της αναλογούσε, γιατί είχε την ευθύνη να το λύσει. Και παρά το γεγονός ότι τώρα βιώνουμε μέρες που υπάρχει ένα πρόβλημα, όχι μόνο στη χώρα μας, υπάρχει υποδομή, υπάρχει εθνική πολιτική, υπάρχουν σύνορα, υπάρχει φράχτης, υπάρχει σχέδιο το οποίο εφαρμόζεται και σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες δεν έχουμε την πίεση που είχαμε. Να βάλετε δίπλα. Βάλετε δίπλα την εικόνα εκείνων που το μόνο που τους απασχολεί είναι σε κλειστές πόρτες να γίνονται αρεστοί και να βάλετε δίπλα σε αυτή την εικόνα, την εικόνα του Αλκιβιάδη Στεφανή, ενός αξιοπρεπή ανθρώπου, αυτοδημιούργητου, που δεν χρωστάει σε κανέναν τίποτα, που περπατάει στο δρόμο και βρίσκει ανθρώπους που έχουν να πούνε μόνο καλές κουβέντες, όχι μόνο για το χαρακτήρα του, αλλά για τις ικανότητές του και την αποτελεσματικότητά του. Το Βόρειο Αιγαίο χρειάζεται να πρωταγωνιστήσει σε μια εποχή που η τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά οι περιφέρειες θα δεχθούν πολύ περισσότερα δισεκατομμύρια από την κεντρική κυβέρνηση. 5,9 δις ήταν στο προηγούμενο ΕΣΠΑ και μέχρι να αναλάβει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Υπουργέ, είχαμε 25% απορροφητικότητα. Καταφέραμε το φτάσαμε στο 88% και πάμε για 100%. Στο νέο ΕΣΠΑ αυτός ο αριθμός είναι 8,1 δισεκατομμύρια. Δεν είναι δυνατόν να μην πρωταγωνιστήσει το Βόρειο Αιγαίο. Δεν είναι δυνατόν το Βόρειο Αιγαίο να μην είναι στην πρώτη γραμμή των μεταφορών, του να έρχεται ο κόσμος συνεχώς να βλέπει αυτά τα υπέροχα μέρη που βλέπουμε πίσω. Και βέβαια, για έναν ακόμα λόγο, για να φωνάζουμε ακόμα πιο δυνατά πόσο όμορφη είναι η Ελλάδα εδώ στο Βόρειο Αιγαίο. Θα κλείσω με κάτι το οποίο το βίωσα προσωπικά. Και είναι νομίζω ο καλύτερος επίλογος που συνδέει τη Νέα Δημοκρατία, που συνδέει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και συνδέει το Βόρειο Αιγαίο και τον Αλκιβιάδη Στεφανή. Υπήρχαν πολλοί πριν από κάποιους μήνες που είχαν κάνει την εξής εισήγηση, όχι μόνο για εδώ αλλά κυρίως για εδώ, ότι ξέρεις κάτι, μετά τις βουλευτικές εκλογές, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ρισκάρουμε. Πάμε να κάνουμε μια ασφαλή επιλογή για να έχουμε σίγουρα τη νίκη στο Βόρειο Αιγαίο. Δεν χρειάζεται να κουραστούμε, δεν χρειάζεται να τρέξουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Όλοι αυτοί που τα λέγανε αυτά δεν ξέραν ίσως τόσο καλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φίλες και φίλοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σκέφτεται το πόσο εύκολα θα βαφτεί ένα μέρος του χάρτη. Γιατί και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το Βόρειο Αιγαίο και καμία περιοχή στη χώρα δεν είναι ένα κομμάτι του χάρτη που τον ενδιαφέρει τι χρώμα θα βαφτεί. Είναι μια μεγάλη εθνικής σημασίας περιοχή που θέλει να τη βλέπει να πηγαίνει μπροστά. Που θέλει να τη βλέπει να πρωταγωνιστεί. Όλων των επιμέρους δικτών. Για κανέναν από εμάς, έτσι μας έμαθε ο Πρόεδρός μας, για κανέναν από όλους εμάς, κανένα κριτήριο ποτέ δεν πρόκειται να είναι, μέσα στα πρώτα κριτήρια ποτέ δεν πρόκειται να είναι το πόσο εύκολη θα είναι μια μάχη. Γι' αυτό λοιπόν υπερήφανα αποφάσισε και όλοι συστρατευόμαστε δίπλα του, ο υποψήφιός μας, ο υποψήφιος όλων των ανθρώπων που θέλουν να δουν τον τόπο τους να πηγαίνει μπροστά, να είναι ο Αλκιβιάδης Στεφανής. Αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα γιατί αύριο γιορτάζουμε τα 49 μας χρόνια και είμαστε η μόνη καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης παράταξη η οποία παρέμεινε μεγάλη, ισχυρή, δεν επηρεάστηκε από τα δύσκολα. Γιατί? Γιατί έβαζε πάντοτε το εθνικό συμφέρον πάνω από το παραταξιακό, πάντοτε σεβόμενη τις αρχές και τις αξίες της, γιατί σεβάστηκε και σέβεται και θα συνεχίσει να σέβεται πάντα την ιστορία της και δεν δίστασε ποτέ να πάρει δύσκολες και ρυθμοφιλείς αρχικά αποφάσεις που στη συνέχεια
μας δικαίωσαν όλους. Έτσι θα μας δικαιώσει ο Αρχιβιάδης Στεφανής και την Κυριακή θα είναι ο επόμενος Περιφερειάρχης Βόρειου Αιγαίου. Αυτή είναι συγκέντρωση! Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, τον Παύλο τον Βογιατζή και τον Γιάννη τον Γιαννέλη που είναι μαζί μας σήμερα. Έχω μόνο καλές αναμνήσεις από την κοινή μας θητεία και τους κοινούς αγώνες που έχουμε δώσει και είναι πολύ σημαντικό που είστε σήμερα εδώ στην προσπάθεια του στρατηγού Αλκιβιάδης και Στεφανή να γίνει περιφερειάρχης στο Βόρειο Αιγαίο. Να σας είμαι απολύτως ειλικρινής, όσα θα σας πω είναι από καρδιάς, δεν είναι από καθήκον κομματικό ή άλλο ή κυβερνητικό. Έχω ένα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα, ετοιμάζω το καινούργιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, θα παρουσιάσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο σε λίγες μέρες, όπου μέσα έχουμε πολύ σημαντικές ρυθμίσεις για πολλούς από εσάς, να μην περικόπουμε τις συντάξεις του συνταξιούχου, να δώσουμε γρήγορα τις επικουρικές συντάξεις και μια σειρά άλλων σημαντικών ρυθμίσεων. Όμως θεώρησα απόλυτη υποχρέωσή μου, αγαπητέ στρατηγέ, να έρθω σήμερα εδώ και να ενώσω τη δική μου τη φωνή στην ευγενή και ωραία σας προσπάθεια να γυρίσει σελίδα το Βόρειο Αιγαίο. Όσα θα σας πω, κυρίες και κύριοι, δεν είναι κομματικά. Δεν θα μιλήσω καθόλου κομματικά εγώ, Παύλο. Τα είπες εσύ, είσαι και γραμματέας Κεντρικής μας Επιτροπής, Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, μπορεί να λες τα δικά σου. Εγώ έχω έρθει εδώ μόνο για ένα λόγο. Γιατί πιστεύω πραγματικά ότι είναι κρίμα το Βόρειο Αιγαίο να χάσει την ευκαιρία την Κυριακή αυτή να γίνει κάτι πολύ καλύτερο. Ξέρετε, σήμερα είχα για τη δική μου πολιτική σταδιοδρομία μια καταπληκτική είδηση. Ο μεγαλύτερος οίκος συμβουλευτικός του πλανήτη, η Ernst & Young, εκδίδει ένα δίκτυ από το 1990 και μετράει τις επενδύσεις σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Υπήρου, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Υπήρου. Όταν ανέλαβα Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Ελλάδα ήταν στις 52 χώρες 35η. Όταν έφυγε ήταν στη δεκάδα. Και σήμερα στην ανακοίνωση που έβγαλε για τις επενδύσεις το 2022, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα το 2022 έκανε τις μεγαλύτερες επενδύσεις όλης της ιστορίας της και τα τρία χρόνια που συνέπεισαν να είναι τα τρία χρόνια της δική μου θητείας, καταφέραμε να κάνουμε συνολικά το 35% των συνολικών επενδύσεων των τελευταίων 20 ετών. Μπορώ να σας πω λοιπόν με τα βεβαιότητας ότι είναι κρίμα αυτή τη στιγμή που η Ελλάδα τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και πολύ πιο γρήγορα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, το Βόρειο Αιγαίο να μένει πίσω. Και θέλω να το ξέρετε και να το πείτε στους φίλους σας, στους συγγενείς σας, στους μαθητές σας, στους συναδέλφους σας, στον κύκλο σας. Πριν πάνε να ψηφίσουν την Κυριακή, το Βόρειο Αιγαίο αυτά τα 4 χρόνια έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες και έχει μείνει πίσω. Και οι ευκαιρίες που θα έρθουν αυτή την τετραετία δεν θα ξανάρθουν ποτέ. Μαζί χρήματα, ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης, η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξαναέχει ποτέ όσο εμείς ζούμε. Θα είναι η μία και μοναδική τετραετία της ζωής μας. Είναι λογικό, κυρίες και κύριοι, μία περιφέρεια που έχει μείνει πίσω σε υποδομές, μία περιφέρεια που έχει μείνει πίσω σε επενδύσεις, μία περιφέρεια που έχει τόσα πολλά προβλήματα, να είναι μία περιφέρεια που δεν καταφέρει να απορροφήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους, που τους δίνεις λεφτά και δεν μπορούν να τα κάνουν έργα για τους πολίτες. Είναι δυνατόν αυτό εσείς οι κάτοικοι της Μυτιλήνης να το επιτρέψετε να συνεχίσει να συμβαίνει για τη δική σας τη ζωή? Προσέξτε, τα χρήματα που δεν καταφέρει να απορροφήσει μία περιφέρεια δεν τα χάσει η Ελλάδα. Οι υπουργοί, όπως ήμουν εγώ στη δική μου τη θητεία, όταν βλέπουν ότι κάπου τα λεφτά δεν προχωράνε, τα παίρνουν μία απόφαση να πάνε σε άλλη περιφέρεια. Ο μπορεί και τα απορροφά. Και τα νέμονται οι πολίτες μιας άλλης περιφέρειας. Δεν είναι όμως κρίμα για σας να μένετε πίσω. Δεν είναι κρίμα.
Εγώ θα μιλήσω. Ξέρετε, εγώ είμαι λίγο μπρουτάλ, τα λέω λίγο. Σαν τη γέννα με συγχωρέστε. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία μπορούσε να στηρίξει τον Ελληνικό Περιφερειάρχη. Ποιος θα της έλεγε όχι. Θα στηρίζαμε τον Ελληνικό Περιφερειάρχη, θα ήταν σίγουρα μπλε η περιφέρεια, όπως είπε ο Παύλος, από την πρώτη Κυριακή, θα καταγράφαμε εμείς άλλη μια πολιτική νίκη, θα λέγανε τη βραδιά των εκλογών μπράβο στη Νέα Δημοκρατία, πάλι κατάφερα να πάρει μια μεγάλη νίκη. Και μετά εμείς θα γυρίζαμε σελίδα στην Αθήνα και θα μένετε πάλι σε άλλα 4 χρόνια μιζέριες. Αυτό θα ήταν πολύ πολιτικά συμφέρον για μένα. Πολύ μεγάλη ζημιά για σας. Και θέλω να θυμηθείτε και να αξιολογήσετε και να το πείτε και σε όλους τους φίλους σας που ακόμη μπαλατζάρουν, γιατί μην κόδευόμαστε αντίγε. Και πάρα πολλοί λαοδημοκράτες έχουν μείνει από την άλλη πλευρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι δική μας ευθύνη και στίχημα μέχρι την Κυριακή να τους φέρουμε ανέαν όλους πίσω. Εδώ, στην υποψηφιότητα που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο στρατηγό Αλκιβιάδη Στεφανή. Άρα να θυμηθούμε λίγο ορισμένα πράγματα και να καταλάβουμε τι έχετε να επιλέξετε την Κυριακή αυτή. Ο κύριος Στεφανής υπήρξε αξιωματικός του ελληνικού στρατού και έφτασε μέχρι το υψηλότερο αξίωμα, να γίνει αρχηγός του ελληνικού στρατού. Πιστεύω ότι είναι εύκολο να γίνει κάπως αρχηγός του ελληνικού στρατού. Σας λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο να είσαι αξιωματικός σε τέτοιο επίπεδο πειθαρχίας και επιτυχίας όσο αυτό που επέδειξε ο στρατηγός Αλκιβιάδης Στεφανής. Και δεν μπορώ να κρύψω, είναι ένα δηλώσεις που έχω έρθει. Υπερηφάνεια που αισθανόμασταν όλοι όταν πηγαίνουμε σε διάφορες επίσημες τελετές, σε ξένες πρεσβείες ή σε τελετές στην Ελλάδα και εμφανιζόταν ο αρχηγός του ελληνικού στρατού με το παράστημα, την πειθαρχία, το παράδειγμα του στρατηγού Αλκιβιάδη Στεφανή. Σε ευχαριστούμε, στρατηγέ! Σας έκανε συμπερήφανο. Άρα να μιλήσουμε τώρα και λίγο πολιτικά. Όταν εξελέγει η Νέα Δημοκρατία στις 7 Ιουλίου του 2019, θυμάστε όλοι, είπε ακροθυγός ο φίλος μου ο Μπάμπης. Μπάμπης, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και για την πολιτική σου προφορά στην παράταξη και στην πατρίδα όλα αυτά τα χρόνια. Για το ποια ήταν η κατάσταση μεταναστευτικό που παραλάβαμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Να την πούμε με λίγα λόγια λαϊκά. Μπάτε σκύλοι, αλέστε. Αυτή ήταν η κατάσταση. Σε ποιον ανέθεσε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αντιστρέψει το δόγμα, να πάμε στο δόγμα της αποτροπής και να μειωθούν οι μεταναστευτικές δωρεές και να μπει σιγά σιγά μια τάξη στον Αλκιβιάδη Στεφανή, σε αυτό που λέτε μπροστά. Υπάρχει κάποιος που να ξέρει καλύτερα αυτό το θέμα στην πράξη από αυτόν τον άνθρωπο? Είναι δυνατόν το Βόρειο Αιγαίο, η περιοχή που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, να μην εκλέξει αυτόν τον άνθρωπο που το ξέρει καλύτερα από κάθε άλλο στην Ελλάδα? Ξέρετε, το μεταναστευτικό δεν είναι ζήτημα σόου και επεισοδίων. Άμα λυνόντουσαν μεταναστευτικές ροές με σόου και επεισόδια, όλες οι χώρες θα βρίσκαν εύκολα λύση στο μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό θέλει σοβαρό κράτος. Θέλει σχέδιο. Θέλει σύστημα. Θέλει μέθοδο. Θέλει Αλκιβιάδη Στεφανή! Γεμάνε εδώ και να φυλάει τα σύνορα! Και θέλω να πείτε για κάτι ακόμα στους συμπολίτες σας. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, εγώ 4 χρόνια Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είχα στην αρμοδιότητά μου το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το ΕΣΠΑ. Έχω συνεργαστεί με όλους τους περιφερειάρχες και όλους τους δημάρχους της χώρας. Όλη η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση για να χρηματοδοτήσει το οποιοδήποτε έργο έπρεπε να φτάσει το έργο αυτό στο γραφείο μου και να το εγκρίνω ή όχι. Έχω πλήρη εικόνα για τους πάντες σε όλη την Ελλάδα. Σας λέω ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο να μπορεί να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ του περιφερειάρχου και της κεντρικής κυβέρνησης. Είναι ίσως το πιο κρίσιμο κομμάτι για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Γιατί υπάρχουν συναρμοδιότητες. Και γιατί για να μπορέσει να γίνει απορρόφηση των πόρων, πρέπει να μπορεί το ένα μέρος να συνοηθεί με το άλλο. Και εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Εγώ αντιλαμβάνομαι και την οργή πολλών συμπολιτών μου στο Βόρειο Αιγαίο και τα χώρια τους και την αίσθηση που έχουν της εγκατάλειψης
και τις ανάγκες που αισθάνονται να τιμωρήσουν το πολιτικό σύστημα, να ψηφίσουν μια επιλογή που ενδεχομένως θεωρούν αντισυστημική, να στείλουν ενδεχομένως ένα μήνυμα στην Αθήνα. Όλα αυτά είναι ανθρώπινα, τα σέβομαι και τα καταλαβαίνω. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Το ερώτημα είναι, με αυτά μπορείς να πας στον τόπο σου μπροστά? Όχι. Δώσατε λοιπόν και την απάντηση γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να κατέλθουμε στις εκλογές αυτές και ναι, να ρισκάρουμε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ θέλω να πω στον στρατηγό μας, το στρατηγό μας συνδέει μια φιλία και εκτίμηση χρόνων. Δεν έχω έρθει εδώ κομματικά και δεν έχω πάει γενικά. Δεν κινούμε πολύ γιατί έχω τόση δουλειά που δεν μπορώ να φύγω. Αλλά εδώ ήθελα να έρθω. Για τον άνθρωπο τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Και ξέρω για ποιο χαρακτήρα μιλάμε. Γιατί εργατικότητα μιλάμε. Γιατί ήθος μιλάμε. Έχει ανάγκη το Βόρειο Αιγαίο επιτέλου μιας τέτοιας εκπροσώπησης στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Στρατιέ, τον αγώνα που έχει δώσει μέχρι σήμερα ασχέτως αποτελέσματος Κυριακής. Εγώ προσωπικά είμαι από τους αισιόδοξους, πιστεύω θα κερδίσεις. Και πιστεύω θα κερδίσεις διότι το αξίζεις. Αυτός είναι ο λόγος. Όμως, θέλω να συνυπολογίσετε ότι ο Αλκιβιάδης Θεμανής δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός και δεν είχε ανάγκη αυτό το άξιο με την Περιφερειάρχου. Ο αρχηγός του στρατού έγινε, υπουργός έγινε. Μια χαρά είναι και η κοινωνική του καταξίωση και η θέση του στην κοινωνία. Ανέλαβε ένα μεγάλο βάρος. Ανέλαβε ένα πραγματικό ρίσκο. Γιατί το ανέλαβε? Γιατί αντιλαμβάνεται το μέγεθος της ευθύνης. Γιατί αντιλαμβάνεται το μέγεθος της ευθύνης. Ότι ο τόπος του πρέπει να πάει μπροστά. Και ναι, οι άξιοι άνθρωποι, όπως σωστά το είπατε, στα δύσκολα φέρονται, αγαπητές στρατηγές. Άμα ήταν εύκολα, όλοι θα γινόμασταν στρατηγοί. Δεν γινόμαστε όλοι στρατηγοί. Λίγοι φτάνουν μέχρι αυτό το αξίωμα. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Θέλω λοιπόν να σας πω και κλείνω με αυτό. Μια και είναι μπροστά μου ο Αλκιβιάδης με το ωραίο ιστορικό όνομα, θα σας πω πως φαντάζομαι αυτή την εκλογική μάχη στο Βόρειο Αιγαίο και τη μάχη που δίνουμε όλοι εμείς μαζί σήμερα και εσείς που είστε σήμερα εδώ σε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Θα σας πω την ιστορία ενός άλλου στρατηγού, όχι του Αλκιβιάδου, του Τιμολέοντος. Δεν θα την πω ολόκληρη, μπορώ να πάρω καμιά ώρα, εγώ ξέρετε ιστορικά, παρασύρομαι καμιά φορά. Τιμολέοντας στρατηγός από την Κόρινθο και πήγε να απελευθερώσει τις Ιρακούς από τους Καρχιδονίους. Ας πούμε ότι οι Καρχιδόνοι στη δική μας περίπτωση είναι η παρακμή, είναι η οπισθοδρόμηση, είναι το να μένει το Βόρειο Αιγαίο πίσω. Και κάποια στιγμή είχε 5.000 στρατιώτες και οι Καρχιδόνοι ερχόταν με 70 όλες οι αρχικές προβλέψεις αρνητικές. Και τι έκανε αυτός? Έφυγε από τις Ιρακούς και πήγε να επιτεθεί με τους 5.000 στους 70. Στο δρόμο οι 2.000 παιδί που λακίσανε, φοβηθήκανε. Φτάσανε λοιπόν ένα λόφο πριν τη μάχη και μετρηθήκανε, είχαν μείνει μόνο 3.000. Ανεβαίνει λοιπόν σε ένα βράχο στρατηγός και τους λέει: «Μη φοβάστε για αυτούς που φύγανε. Είναι αυτοί που έχουν μείνει από την άλλη μεριά και δεν έχουν καταλάβει ότι έχει έρθει η ώρα της αλλαγής στο Βόρειο Αιγαίο. Πάντα υπάρχουν ρυψάσπιδες και δειλοί. Με αυτούς ούτε ασχολούμαστε, ούτε τους κυνηγάμε, ούτε μας ενδιαφέρει τι κάνανε. Εμείς ήρθαμε εδώ σήμερα και πάμε μπροστά για να σώσουμε την πατρίδα. Και θα τη σώσουμε. Και όταν τη σώσουμε και φύγει ο κίνδυνος και καμαρώμα την πατρίδα να προοδεύει και να γίνεται σπουδαία, λίγο πριν πεθάνουμε θα βλέπουμε τα εγγόνια μας και θα τους λέμε την ιστορία αυτής της μάχης που σώθηκε η πατρίδα. Και θα τους λέμε τη φράση που αφιερώνω για να λέτε κι εσείς μετά από πολλά χρόνια για αυτόν τον αγώνα που έδωσε ο Αλκιβιάδης Θεμανής. Ήμουν κι εγώ εκεί, τη μέρα που σώθηκε η πατρίδα!»